Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστροφή σε κανένα από τα προηγούμενα θέματα του δελτίου μας. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας, θα καλησπερίσουμε τον επικεφαλής παράτασης τόπος της ζωής μας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά με την ευκαιρία την επόμενη φορά στους πολίτες του Δήμου Καβάλας. Καλή χρονιά, να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα όσα φυσικά ακούστηκαν και υπόθηκαν από πλευράς του Δημάρχου Καβάλας, κύριε Παπαδόπουλε, σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε περιστημένης εκπομπής στο ένα τσάνελ. Ο Δήμαρχος, τι απαντάτε εσείς, γιατί ήσασταν ένας φυσικά εκ των συμμετεχόντων στην εκπομπή Εξελίξη με τον Γιάννη Χατζημανουήλ. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες της Καβάλας ότι η συμπεριφορά αυτή του Δημάρχου Καβάλας απέναντι στα μέσα ενημέρωσης της πόλης μας είναι όμοια με τη συμπεριφορά του απέναντι στις δημοτικές παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Καβάλας. Η συμπεριφορά αυτή του Δημάρχου είναι η κλασική συμπεριφορά του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου προσβάλλει τη δημοκρατία, δημιουργεί διχασμό στους πολίτες και συκοφαντεί όποιους του ασκούν κριτική. Η συμπεριφορά αυτή του Δημάρχου ανάγκασε, και πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, 4 δημοτικές παρατάξεις, δηλαδή 24 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους, να απέχουν από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να πω και να δηλώσω ότι εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης και δημοκρατικής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα μέσα ενημέρωσης, όπως έγινε βέβαια και στην εκπομπή σας, με τον κύριο Χατζημανουήλ, και σε όλη την κοινωνία, και θα την υπερασπιστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδόπουλε, ότι όντως προκάλεσε έκπληξη η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Δημάρχου Καβάλας και αναμένουμε φυσικά να δούμε αν θα υπάρξει, αν θέλετε, κάποια ανάκληση ή κάποια συγγνώμη προς το μέσο μας, αλλά και προς το δημοσιογράφο, τον Γιάννη Χατζημανουήλ, από την πλευρά του. Αυτό το ξέρει ο ίδιος. Εύχομαι να πάνε καλά, με την έννοια ο πρώτος δημότης της πόλης να αναγνωρίσει το λάθος και να ζητήσει έτσι δημόσια ένα συγγνώμη. Πάντως, καλή χρονιά σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλο τον κόσμο.